Όσο και αν προσπαθεί κάποιος να βρει τις διαφορές, αυτές είναι μικρές. Παρέλασαν χθες από την συνέλευση του ΣΕΒ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ο ΣΕΒ είπε καθαρά ότι το 82% των ετοιμάτων μας υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλουν το άλλο 18% που απομένει να το υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν αυτή προκύψει από τις εκλογές. Είτε αυτοδύναμη, είτε συνεργασίας. Η ουσία λοιπόν είναι ότι αυτή η πολιτική είναι δεδομένη που θα ακολουθεί την επόμενη μέρα. Είναι μια πολιτική η οποία θα τσακίσει το λαό, η οποία θα είναι πάνω στο τρίτο μνημόνιο σε όλους αυτούς τους εφαρμοστικούς νόμους, στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα και το κράτος έχει συνέχεια, όπως λέει και ο ένας και ο άλλος. Είναι η εποπτεία, είναι εδώ κάθε τρεις μήνες που έρχονται οι θεσμοί, όπως τους ονέμωσε και ο κ. Βαρουφάκης και όχι η Τρόικα, για να κάνουν τον έλεγχο αν πράγματι εδώ τηρούνται αυτές οι δεσμεύσεις, αν είναι μέσα στα όρια αυτών των δημοσιονομικών που έχουν συμφωνηθεί ή όχι. Άρα λοιπόν αυτοί που θα είναι τα θύματα αυτής της πολιτικής την επόμενη μέρα θα είναι οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες, οι οποίοι λαϊλατήθηκαν με φόρους, με μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι ανατροπές σε βάρος όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Να πάρουμε από τους μισθούς, να πάρουμε τις συντάξεις, να πάρουμε τις εργασιακές σχέσεις. Ό,τι πτυχή και αν πάρει στη ζωή του ίδιου του λαού μας, αυτές ανατράπηκαν αυτά τα 10 χρόνια της κρίσης και από τους μεν και από τους δε. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα, τη ζει ο λαός μας και πιστεύουμε ότι αυτό που θα πρέπει να κάνει σε αυτές τις εκλογές είναι να προετοιμάσει τη δική του αντεπίθεση. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς ισχυρό ΚΚΕ. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος με βαριά καρδιά ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές χωρίς προσδοκίες και γι' αυτό χρειάζεται σήμερα να κάνει ένα βήμα, να μην απέχει, να μην πάει στις διακοπές όπως λένε κάποιοι και σπρώχνουν τον κόσμο στις διακοπές και στην αποχή, αλλά να παραμείνει και να προετοιμάσει την αυριανή μέρα της 8 του Ιούλη που θα πρέπει ο κόσμος να χαμογελά με ένα ισχυρό κουκουέ που θα μπορεί να οργανώσει την πάλη, να δυσκολέψει την κυβέρνηση να εφαρμόσει νέες ανατροπές και όποια κυβέρνηση και αν προκύψει για να μπορεί να οργανώσει τον αγώνα για αυτά που δικαιούται ο λαός μας, ανάκληση απολειών που είχε όλα αυτά τα χρόνια και διεκδίκηση βέβαια των σύγχρονων αναγκών του. Κύριε Κατσότη, θα μου επιτρέψετε να πάω με τη σειρά το θέμα της Νοβάρτης. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι το φάρμακο σήμερα το στερείται μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Είναι πανάκριβο εμπόρευμα. Άρα λοιπόν εδώ αυτό το εμπόρευμα, το πανάκριβο, το στηρίζουν και οι μεν και οι δε και ο λαός το στερείται. Το έχει ανάγκη. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η κατάσταση στην υγεία. Όπου σήμερα ένας ο οποίος διασαλεύει τη υγεία του με πολύ μεγάλη δυσκολία την υποκαθιστά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Υπάρχουν σκάνδαλα, βεβαίως. Εμείς έχουμε πει να διερευνηθούν και να φτάσουν σε βάθος. Αλλά όμως πολλές εξεταστικές επιτροπές έχουν γίνει μέχρι σήμερα για πολλά θέματα και αν πάρουμε εδώ τα τελευταία χρόνια πόσες έχουν γίνει και τι έχει διερευνηθεί και πού έχει φτάσει η κατάσταση, θα δούμε ότι η συγκάλυψη είναι αυτή που κυριαρχεί. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, για τις διαφορές που είπε ο κύριος Δήμας. Κοιτάξτε να δείτε, όταν λοιπόν υπάρχει μια κοινή στρατηγική, οι διαφορές μοιραία είναι πολύ μικρές. Και η στρατηγική είναι αυτή, η καπιταλιστική ανάκαμψη, η ανάπτυξη με αυτούς τους όρους που θέλει το κεφάλαιο. Φιλικό περιβάλλον λένε οι επενδυτές, φιλικό περιβάλλον λένε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι αυτό το φιλικό περιβάλλον? Είναι η φτηνή εργατική δύναμη, είναι τα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα, είναι η μείωση της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου. Όταν μιλούν για τη μείωση της φορολογίας δεν αφορά τα λαϊκά στρώματα. Και οι δύο λένε ότι οι συντελεστές φορολόγησης των κερδών, των αναδιανμόμενων κερδών, θα πάει από το 20 στο 10 πήγε τώρα, από το 15 στο 10 πήγε τώρα η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 5 λέει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν αυτή είναι η διαφορά τους. Και βεβαίως όλη αυτή η πολιτική στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου, με προνόμια, με αναπτυξιακούς νόμους, με ζεστό χρήμα δηλαδή, με εισφορά απαλλαγές, με προγράμματα όπου δίνουν εδώ τζάμπα εργασία, είναι αυτό που λέει και ο μεν και ο δε.
δε για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, σε αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι και ένα κριτήριο ψήφου για την επόμενη μέρα. Ποιος μπορεί πράγματι εδώ να εμποδίσει, να δυσκολέψει, να πληρώσει το μάρμαρο της ανάπτυξης ο ίδιος ο λαός, γιατί θα είναι αντιλαϊκή αυτή η ανάπτυξη, θα υπηρετεί τα κέρδη και όχι τις ανάγκες του λαού. Γι' αυτό λοιπόν ισχυρό κουκουέ, αυτό λέμε εμείς, για να μπορέσει να υπάρχει λαϊκή αντιπολίτευση την επόμενη μέρα και αντεπίθεση του εργατικού κινήματος. Καλή επιτυχία σε όλους.